Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV, 5η σήμερα, 19 του μήνα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ολοκληρώθηκε αστυνομική επιχείρηση εκένωσης δύο κτηρίων στο κέντρο της Αθήνας σήμερα το πρωί. 269 αλλοδαποί, εκ των οποίων 98 παιδιά που βρέθηκαν στα κτίρια, οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών. Εν τω μεταξύ, ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε σήμερα με τον καθηγητή κ. Μπαμπινιώτη, ώστε να μελετηθούν οι τρόποι αξιοποίησης του Τοσίτσιου Σχολείου μετά την εκένωσή του. Σε 269 ανέρχονται συνολικά οι αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 98 ανήλικοι που βρέθηκαν στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία εξελίχθηκε το πρωί και ολοκληρώθηκε ομαλά σε δύο κτίρια στην Αχαρνών που τελούσαν υποκατάληψη. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, ενώ τα κτίρια που εκενώθηκαν τελούσαν υποκατάληψη από το 2016. Το πρώτο κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σουρμελή, Αχαρνών και Μάγερ και το δεύτερο στην οδό Αχαρνών 22. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο κτίριο της οδού Αχαρνών 22 βρέθηκαν συνολικά 90 αλλοδαποί. Ειδικότερα 21 άνδρες, 33 γυναίκες και 36 ανήλικοι. Παράλληλα, ένας από τους αλλοδαπούς συνελήφθη για κατοχή μαχαιριών. Όσον αφορά την επιχείρηση εκένωσης του κτιρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σουρμελή, Αχαρνών και Μάγερ, βρέθηκαν 179 αλλοδαποί. Συγκεκριμένα 67 άνδρες, 50 γυναίκες και 62 ανήλικοι. Επίσης, κατασχέθηκαν δύο πιστόλια τα οποία θα εξεταστούν εάν είναι λειτουργικά η ρέπλικα, καθώς και φυσίγγια πυροβόλου όπλου. Όλοι οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής για έλεγχο των εγγράφων τους, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας. Το ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σουρμελή, Αχαρνών και Μάγερ, γνωστό ως το Σίτσιο Σχολείο, ανήκει στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία. Η συνολική επιφάνεια και των τεσσάρων επιπέδων του ανέρχεται σε 1.460 τετραγωνικά μέτρα και πιθανολογείται ότι η ανέγερσή του πραγματοποιήθηκε με σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, ενώ μέχρι το έτος 2014 λειτουργούσε ως εκπαιδευτήριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής επιχείρησης έγινε και έλεγχος για ναρκωτικά, αλλά δεν βρέθηκε κάτι. Τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα προς όφελος των Αθηναίων το κτίριο της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας στη συμβολή των οδών Αχαρνών, Σουρμελή και Μάγερ που εκενώθηκε σήμερα, συζήτησαν το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο πρόεδρος της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων, καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του κτηρίου για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, ώστε να βοηθήσει στην αναβάθμιση της περιοχής. Το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας θα έχουν πιο συστηματική συνεργασία με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Ήδη ο Δήμος Αθηναίων αμέσως μετά την εκένωση προχώρησε στον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού του κτηρίου, το σφράγισε και ξεκίνησε παρεμβάσεις αναβάθμισης του εξωτερικού χώρου με ενίσχυση του φωτισμού της περιοχής για να είναι πιο ασφαλής και φιλική. Λοιπόν, να περάσουμε στην υπόθεση της Νοβάρτης. Τα νεότερα είναι ότι με δήλωσή το πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Παπαγγελόπουλος, περνάει στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για απόπειρα εκδικητικής πολιτικής δίωξής του, όπως έγραψε σε ανακοίνωσή του. Λοιπόν, την ίδια ώρα, Ευάγγελος Βενιζέλος, με επίσης ανακοίνωσή του, γνωστοποιεί την επιλογή του για διενέργεια εξεταστικής επιτροπής και όχι προκαταρκτικής. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε όλα, καθώς στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Αναστασόπουλο, είναι αρχισυντάξης από το πρώτο θέμα.gr. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, ναι, είναι έτσι όπως το λες. Ο πρώην υπουργός, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, με ανακοίνωσή του κάνει λόγο για ανεπαρξία στοιχείων σε βάρος του, καθώς αναφέρει ότι στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν προκύπτουν στοιχεία ούτε για τον ίδιο, αλλά ούτε και για τον πρωθυπουργό, τον τέος πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, η ανεπαρξία στοιχείων μετατρέπει την αθλειότητα σε γελοιότητα, κάνει λόγο για απόπειρα εκδικητικής πολιτικής δίωξης. Θα είναι άξιοι, λέει, χαρακτηριστικά συγχαρητηρίων όσοι καταφέρουν να συντάξουν κατηγορητήριο σε βάρος μου με τα αστεία παρανοϊκά μυθεύματα της δικογραφίας. Τα ψέματα τελείωσαν. Έφτασε η ώρα να αποκαλυφθούν στον λαό οι πραγματικοί συνωμότες και σκευωροί. Για πρώτη φορά, λέει, ελπίζω και τελευταία, είμαι αναγκασμένος να συμφωνήσω με τον κύριο Σαμαρά. Θα πάμε μέχρι το τέλος, παραπέμποντας στην περίφημη φράση του πρώην πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, όταν είχε γίνει γνωστό το. Πάντως, Βασίλη, ολοκληρώνοντας την ανακοίνωση του κύριου Παπαγγελόπουλου,
Αγγελόπουλου. Την ίδια ώρα έχουμε την κατάθεση ενώπιον των εισαγγελικών αρχών του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος και αυτός δήλωσε ότι ο Ρασπούτιν κατέθεσε... Είναι... Ότι το πιο νέο στοιχείο είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος κατονόμασε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, κατέθεσε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και κατονόμασε τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ότι είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το προσωνύμιο Ρασπούτιν. Το περιμέναμε. Είδαμε το και την Ανδρέα Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος είναι σαφής από την πρώτη στιγμή. Είδαμε όμως ναι, και έχει την... κάνει μήνυση, έχει ξεχωριστό κεφάλαιο στη μήνυσή του με τον τίτλο «Ο δόλος των εγκαλουμένων και ο ρόλος υπουργού της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα», αναφερόμενος ονομαστικά στον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ο οποίος κρύβεται πίσω από το ψευδόνυμο Ρασπούτιν. Τον περιγράφει ο κύριος Λοβέρδος ως ενορχιστρωτή της όλης προσπάθειας να εμπλέξει πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης της σκευωρία Νοβάρτης και κάνει λόγο για στοχευμένη σκευωρία, η οποία στρεφόταν εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Το θέμα, Βασίλη, τώρα είναι ούτως ή άλλως, εμένα μου έκανε εντύπωση η ανακοίνωση του κ. Βενιζέλου, ο οποίος ουσιαστικά ζητά εξεταστική και όχι προκατακτική σε αντίθεση ζητά με την γραμμή. Εξεταστική και όχι προανακριτική, πριν την προανακριτική. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση και τη γραμμή της κυβέρνησης. Χωρίς να υπάρχουν ιονοί κατηγορούμενοι. Ναι. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση Νοβάρτης έχει μετατραπεί σε κινούμενη άμμο. Οι μεν μιλάνε για σκευωρία, οι δε για σκάνδαλο. Το θέμα είναι... Μ' ακούς, ναι. Βασίλη? Ναι. Πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση? Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, Αλεξάνδρα, το γεγονός ότι, ότι καθώς φαίνεται εκτός κάδρου θα μείνει ο τέος πρωθυπουργός, ο Άλεξης Τσίπρας. Και νομίζω ότι, αν θέλεις μια εκτίμηση, αυτό είναι μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μείνει εκτός κάδρου ο Άλεξης Τσίπρας, γιατί έχουν ίσως στο μυαλό τους το τι είχε συμβεί και με το ειδικό δικαστήριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, στο οποίο τον είχε οδηγήσει η Νέα Δημοκρατία, και τι συνέβη στις εκλογές του 1993. Αυτό, λοιπόν, πάντως, κλείνοντας το θέμα της Νοβάρτης, γιατί δεν έχει κάτι άλλο νεότερο μέχρι αυτή την ώρα, το νεότερο όσο αφορά την πολιτική επικαιρότητα είναι οι δηλώσεις του κυρίου Παπαδημητρίου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφου, ο οποίος στην Επιτροπή αντίστοιχη... Πρώην δημοσιογράφο, είναι βουλευτής. Κατέθεσε ότι το νερό είναι απαράδεκτα φθηνό στην Ελλάδα και έχει γίνει ένας χαμός και στα social, Βασίλη. Ναι, είπε ότι το νερό είναι απαράδεκτα φθηνό και είναι εξωφρενική η σπατάλη του, προσπαθώντας στη συνέχεια να το μαζέψει μιλώντας σε μια υποεπιτροπή υδατικών πόρων της Βουλής. Προσπαθώντας στη συνέχεια να το μαζέψει και έπειτα από διευκρίνηση που ζήτησε η πρόεδρος της Επιτροπής, είπε ότι οι Δήμοι έχουν διαφορετικές τιμές κοστολόγησης για το νερό και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία τιμολόγηση, την οποία θα πρέπει να τους την υποδείξει η πολιτεία. Δεν ξέρω εάν αυτό είναι προάγγελος αυξήσεων για τις τιμές του νερού, αυτό που λέει ο κύριος Παπαδημητρίου. Συνηθίζει να λειτουργεί ως λαγός για τις κυβερνητικές προθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είχε αποκαλύψει τι θα γίνει με το μαξιλαράκι ασφαλείας και πόσα λεφτά θα πάμενε στις ελληνικές τράπεζες, και είδαμε χθες τον Bloomberg να γράφει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πάρουν από την κυβέρνηση 9 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Άρα να δούμε και εδώ εάν είναι προάγγελος εξελίξεων και αυξήσεων στην τιμή του νερού τα όσα είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Εμείς να ευχηθούμε ότι δεν είναι και ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στο νερό, δεν το σηκώνει η τσέπη των Ελλήνων. Βασίλη Αναστασόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου. Εμείς να αλλάξουμε θέμα. Πολλές φορές στάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο, όπως τα Ήμια. Αποκάλυψε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, σε συνέντευξή του. Την ίδια ώρα, ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας προειδοποιεί για όποιον επιτεθεί στη χώρα μας. Το κόστος θα είναι μεγάλο. Στην αποκάλυψη ότι πολλές φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους, όπως τα Ήμια, προχώρησε ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Σήμερα του Sky. Υπήρχαν στιγμές, πάρα πολλές στιγμές, οι οποίες εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί σε Ήμια. Σε Ήμια? Πάρα πολλές φορές. Φτάσαμε σε ίδιο σημείο. Ακριβώς. Γιατί το να γίνει μια κατάσταση να φτάσει εκεί. Δεν εξαρτάται μόνο από το γιατί ξεκινάει. Το γιατί ξεκινάει το ξέρουμε, υπάρχει η πρόθεση να επιβληθεί μια συγκεκριμένη άρα άποψη. Άρα επιδίωξαν και άλλο γκριζάρισμα οι Τούρκοι σε κάποιες περιοχές. Εάν εμείς αντιδρούμε στις προκλήσεις,
Και δημιουργούμε, και δημιουργούμε κλιμάκωση. Από τη μεριά μας γίνεται κλιμάκωση, από την άλλη μεριά γίνεται κλιμάκωση. Και κάποια στιγμή τα πράγματα φτάνουν σε ένα σημείο. Οριακό. Που για να κάνεις πίσω πρέπει να. Και αν κάνεις πίσω εκεί, μπορεί να είναι και πιο κρίσιμο. Είναι δηλαδή, μην φτάσεις στο σημείο που να χρειαστείς να κάνεις πίσω. Ο Ναύαρχος Αποστολάκης μίλησε για τη στάση που κράτησε απέναντι στους Τούρκους κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός, αναφερόμενος στις συνομιλίες του με τον Τούρκο ομόλογό του Ακάρα, αλλά και με τις επιδιώξεις που έχουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο, προσθέτοντας παράλληλα ότι η γραμμή της Ελλάδας θα πρέπει να είναι πιο πιεστική τόσο προς τους γείτονες όσο και προς τους συμμάχους. Οι Τούρκοι το τι επιδιώκουν είναι ξεκάθαρο. Το δείχνουν και από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και από αυτά που λαμβάνουμε υπόψη μας για τις θέσεις τις διάφορες που παίρνουν σε διάφορους χώρους. Άρα το τι θέλουν είναι ξεκάθαρο. Θέλουν να έχουν λόγο, ακριβώς. Θέλουν να έχουν λόγο στα δρόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Θεωρούν ότι έχουν περισσότερα δικαιώματα από αυτά που τους δίνει το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες και αυτά που δεν τα παίρνουν νομίμως θέλουν να τα πάρουν με την πίεση. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Θεωρώ ότι για να τους αντιμετωπίσουμε, τουλάχιστον για να διαχειριστούμε την κατάσταση επιτυχώς, θέλει συνεχή πίεση. Και δεν θέλει συνεχή πίεση μόνο προς τους Τούρκους. Πρέπει να εξασκούμε όλα τα διπλωματικά εργαλεία που έχουμε, χρησιμοποιώντας τις διεθνείς συμφωνίες και τις συμμαχίες μας και να εξασκούμε μια πίεση η οποία δεν πρέπει να σταματάει. Τέλος, ο κ. Αποστολάκης δεν έκρυψε το γεγονός ότι χρειάστηκε να ενοχλήσει ακόμα και τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Χρειάστηκε να σηκώσετε αρκετές φορές το τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με τον ομόλογό σας, τον κ. Ακάρ, για να διαχειριστείτε μια κρίση. Βεβαίως. Φτάσαμε κοντά σε μια σοβαρή κρίση, κ. Αποστολάκη. Κοιτάξτε, θέματα προκύπτουν καθημερινά ή από παραξηγήσεις ή από λάθος πληροφορίες ή από λάθος ενέργειες. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία και να ξεκαθαρίζουμε. Χρειάστηκε να επικοινωνήσετε με τον Πρωθυπουργό και να πείτε, Αλέξη, έχουμε πρόβλημα. Ναι, μερικές φορές. Ναι, αλλά... Μείνατε ξύπνιος πολλά βράδια, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω πόσες φορές κοιμήθηκα. Το ύφος σας λέει περισσότερα από τα λόγια σας, να ξέρετε, κύριε Αποστολάκη. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της Lambda Development περνάει εξ ολοκλήρου η επένδυση του ελληνικού, αποχωρώντας από το έργο οι ξένες εταιρείες. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση με τον τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, να κάνει λόγο για αρνητική εξέλιξη. Αύξηση μαμούθ στο μετοχικό της κεφάλαιο, όπου θα φτάσει έως τα 650 εκατομμύρια ευρώ. Η Lambda Development ανακοίνωσε χθες ότι θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την επένδυση του ελληνικού. Η εταιρεία έως χθες ήταν ο εκπρόσωπος επενδυτικού σχήματος Global Investment, στο οποίο μετήχαν οι κινέζικοι Φωσάν και κρατικό φαντ από το Αμπουντάμπι, που εμέσως προκύπτει ότι αποχώρησαν. Στην χθεσινή συνεδρίαση της διοίκησης της εταιρείας, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 10 Οκτωβρίου, που θα επικυρώσει τη διαδικασία. Η ανακοίνωση κάνει λόγο για στρατηγικό επενδυτή, ενώ προαναγγέλει ότι ο βασικός μέτοχος, η Lambda Holding, που ανήκει στην οικογένεια Λάτσι και διαθέτει το 53,8% της εταιρείας, θα ασκήσει στο σύνολό του τα δικαιώματα προτίμησης που τις αναλογούν και θα καλύψει μετοχές που ενδεχομένως θα μείνουν αδιάθετες. Η δέσμευση αυτή της οικογένειας Λάτσι αποδεικνύει έμπρακτα τις προθέσεις της ως προς το έργο και απαντά σε όσους αμφισβήτησαν τη δυνατότητά της να επενδύσει ίδια κεφάλαια πέραν του τραπεζικού δανεισμού που όπως εκτιμάται θα ακολουθήσει. Σε δήλωσή του, ο τομεάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, με αφορμή την εξέλιξη της αποχώρησης των δύο ξένων επενδυτών από το ελληνικό, αναφέρει πως η αποχώρηση των δύο ξένων επενδυτών αποτελεί αρνητική εξέλιξη συνολικά για την οικονομία. Ο Νίκος Παπάς πρόσθεσε ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε πετύχει ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων, φέρνοντας παράλληλα την Ελλάδα στην κορυφή της ενεργοποίησης επενδύσεων, στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker. Ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν το σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, τα αυστηρά κριτήρια για την ένταξη των οικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, φαίνεται πως δεν δίνει λύση στο πρόβλημα. Δόθηκε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας και την επιδότηση από το δημόσιο της μηνιαίας δόσης για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.
Πιο συγκεκριμένα, τα αρμόδια όργανα της έκριναν ότι το νέο σχήμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, που προβλέπει τη διάθεση περίπου 132 εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση από το κρατικό προϋπολογισμό για την επιδότηση των δανειακών δόσεων των ευάλωτων δανειολεπτών, πληρεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικής βοήθειας. Σημειώνεται ότι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 20% έως 50% της μηνιαίας δόσης του δανείου τους, ανάλογα με το εισόδημά τους, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτον τα δάνειά τους έχουν ως ενέχειρο την κύρια κατοικία τους και δεύτερον συνεχίζουν να πληρώνουν το υπόλοιπο μέρος της μηνιαίας δόσης τους. Στην περίπτωση που ο δανειολήπτης σταματήσει να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα μπορεί να δρομολογήσει τον πληστηριασμό του ακινήτου. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζει το κράτος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το νέο σχήμα αναμένεται να συμβάλλει έστω και ως ένα βαθμό στη μείωση του μεγάλου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνει τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Μέχρι τις 30 του μήνα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για το επίδομα ενοικίου. Το πρόγραμμα θα ισχύσει για άλλους 6 μήνες. Νέα αίτηση για το επίδομα ενοικίου θα πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι ως τις 30 Σεπτεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή συμπληρώνεται το εξάμεινο ισχύως των αιτήσεων των επιδομάτων που εγκρίθηκαν ως και την 31 Μαρτίου 2019. Οι αιτήσεις που έχουν γίνει από τον Μάρτιο μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα για άλλους 6 μήνες, εφόσον όμως πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος. Και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι δικαιούχοι, καθώς για να πραγματοποιηθεί αυτόματα η ανανέωση θα πρέπει το μισθητήριο των ενίκων να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ηλεκτρονική αίτηση δεν θα υποβάλλεται με επιτυχία. Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτομάτων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για 6 ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει όλο τον μήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα, καθώς έχει προκληθεί σ' άλλος και πολλά τα ερωτηματικά για την επιστημονική κατάρτιση της Έλενας Αντωνιάδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σωσό Χονδρογιάννη. Σωσό, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Όπως αμφιλεγόμενη επαγγελματική της πορεία της κυρίας Αντωνιάδου, Σωσό. Έτσι ακριβώς και θέμα έγινε στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph η υπόθεση της Ελένης Αντωνιάδου, της Ελληνίδας επιστήμονα που μεταξύ άλλων διατείνεται πως εργάζεται στη NASA, χωρίς όμως αυτό να αποδεικνύεται κάπως. Μάλιστα, Αλεξάνδρα, στο εκτενές δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph φιλοξενείται δήλωση εκπροσώπου της NASA που αναφέρει πως η Ελένη Αντωνιάδου δεν εργάστηκε ποτέ για την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία. Εκπρόσωπος της NASA δήλωσε πως η κυρία Αντωνιάδου δεν ήταν εργαζόμενη της υπηρεσίας, αλλά δεν μπορεί βεβαίως να αποκλείσει την πιθανότητα να είχε εργαστεί ως υπεργολάβος σε project της NASA. Αναφέρει το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πραγματικά η εφημερίδα Telegraph εξιστορεί όλη την υπόθεση, λέγοντας πως αφορμή για την αμφισβήτηση των επιτευγμάτων της Ελένης Αντωνιάδου υπήρξε μια πρόσφατη βράβευσή της και μία ανάρτηση ενός καθηγητή στο Facebook. Πρόκειται, Αλεξάνδρα, για την ανάρτηση του Κώστα Μπουγιούκου, βοηθό καθηγητή σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού, που αποδομεί έναν τους ισχυρισμούς για την Ελένη Αντωνιάδου, καταλήγοντας μάλιστα πως δεν πληρεί καν τα κριτήρια να αποκαλείται επιστήμονας για τους περισσότερους. Εν τούτης, να πούμε πως αναφέρει το δημοσίευμα ότι η Ελένη Αντωνιάδου ήταν η έμπνευση για τη δημιουργία της πρώτης Ελληνίδας Μπάρμπι, με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 ετών από τη δημιουργία της κούκλας και στο πλαίσιο δημιουργίας μιας σειράς Μπάρμπι εμπνευσμένες από γυναίκες πρότυπα.
τώρα. Μάλιστα. Να πούμε ότι άλλαξαν και τις πληροφορίες στο Wikipedia. Αυτό θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό το σάλο, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, στα ΜΜΕ, η Wikipedia άλλαξε το βράδυ της Τετάρτης το λήμα της Ελένης Αντωνιάδου συγκεκριμένα. Ενώ προηγουμένως η Wikipedia παρουσίαζε με φιδό τα κατορθώματα της Ελληνίδας, που απασχολεί τις τελευταίες μέρες στα social media, πρόσθεσε μερικές διευκρινήσεις για την επαγγελματική της πορεία, οι οποίες μάλιστα διέρευσαν τις τελευταίες ημέρες. Και η Wikipedia, ολοκληρώνοντας, διευκρινίζει πως η ιδιότητά της ως ερευνήτρια της NASA δεν τεκμηριώνεται από καμία πηγή και προσθέτει πως συμμετείχε ως φοιτήτρια σε summer camp εκεί. Επίσης, η Wikipedia τονίζει πως αν και η Ελένη Αντωνιάδου δηλώνει επιχειρηματίας, η εταιρεία της φαίνεται πως είναι ανύπαρκτη, Αλεξάνδρα. Μάλιστα, ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, σωστό Χονδρογιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε για τις πληροφορίες. Να αλλάξουμε θέμα. Διεθνές κύκλωμα που παρήχε παράνομη πρόσβαση σε τηλεοπτικές συνδρομητικές υπηρεσίες εξαθρώθηκε από το Eurojust σε Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία αλλά και Ολλανδία. Δύο Έλληνες βρίσκονται μεταξύ των εγκεφάλων της πείρας. Στην πανευρωπαϊκή επιχείρηση εξάρθρωσης διεθνούς εγκληματικού δικτύου που διέπρατε απάτες με παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, συμμετείχε η Ελλάς, κατά την οποία συνέλαβε δύο προγραμματιστές, έναν στη Θεσσαλονίκη και έναν στην Αθήνα. Οι δύο προγραμματιστές είχαν φτιάξει κώδικα μέσω του οποίου χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ευρώπη έβλεπαν πειρατικά συνδρομητικά κανάλια έναντι μικρής αμοιβής. Το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε σε Ιταλία, Ελβετία, Μάλτα, Ελλάδα, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Βουλγαρία από το 2015. Για την παράνομη αναμετάδοση του τηλεοπτικού σήματος χρησιμοποιούνταν πλατφόρμα λογισμικού που προσφέρεται από εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία με νόμιμους εκπροσώπους τους δύο δράστες. Κατά την πανευρωπαϊκή επιχείρηση, περισσότεροι από 200 σερβερς τέθηκαν εκτός λειτουργίας και περισσότεροι από 145 λογαριασμοί PayPal των εμπλεκόμενων δεσμεύθηκαν, ενώ διακόπηκε το σήμα για θεατές παράνομων υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ευρώπη. Η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurojust, η οποία οργάνωσε όλη την επιχείρηση, στο ποσό των περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά τις έρευνες στα σπίτια των δραστών, οι αρχές κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, συσκευές, υπολογιστές και βιβλιάριο με καταθέσεις 114.500 ευρώ, ενώ σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία συνδρομητικών υπηρεσιών. Απομακρύνονται από το προάβλιο του νοσοκομείου Σωτηρία τα εγκαταλελειμμένα ασθενοφόρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, ποιος είναι ο σκοπός και τι ακριβώς κάναν σήμερα στο προάβλιο του Σωτηρία? Με εντολή του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε σήμερα η απομάκρυνση των προκαταστροφή παροπλισμένων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, τα οποία βρίσκονταν στο προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Σωτηρία από τον Ιανουάριο του 2019, για τόσους μήνες, Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, που έχει αναλάβει το συντονισμό της επιχείρησης, σήμερα αναμένεται να απομακρυνθούν συνολικά 12 οχήματα, ενώ στον αριθμό τα ασθενοφόρα αυτά τα οποία θα πάνε προς καταστροφή είναι 29. Και όλη αυτή η επιχείρηση. Δεν είναι μικρός αριθμός, είναι Κατερίνα. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός για τα ασθενοφόρα. Δεν χρησιμοποιούνται κιόλα. Λοιπόν, πρέπει να γίνει όλη αυτή η απομάκρυνση έως την προσεχή Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, συγγνώμη, σε tweet που ανέβασε, έγραψε το λιτό «Με μικρές κινήσεις νοικοκυρεύουμε το ΕΚΑΒ, Αλεξάνδρα». Μάλιστα, Κατερίνα Καμπόλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σε ένα σημαντικό θέμα. Διορία 10 ημερών προκειμένου να καταθέσουν τη δική τους πρόταση για το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ζήτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, από τους επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων. Μάλιστα, κατά την ομιλία του, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη επίλυσης του θέματος, κάνοντας λόγο για περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεσή της η περιφέρεια. Για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, ζήτησε προθεσμία 10 ημερών να καταβάλουν τις προτάσεις τους οι άλλες παρατάξεις ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του Πολεμικού Μουσείου τη Τετάρτη, αρχικά προτεραιότητα είχαν άλλα θέματα λόγω χρονικής πίεσης. Ωστόσο, με παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννη Πρωτούλη, τέθηκε επιτάπητο στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, που επίσης έχει έκτακτο χαρακτήρα λόγω του επικείμενου διαγωνισμού του ΕΘΝΑ για την επιπλέον διευθέτηση χώρου υποδοχής απορριμμάτων στη Φυλή. Ο κ. Πατούλης αναγνώρισε την κρισιμότητα του ζητήματος, την επίλυση του οποίου άλλωστε είχε θέσει ως πρωταρχικό θέμα στην προεκλογική ατζέντα του.
Όμως, όπως τόνισε, θα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα 2 συνεδριάσεις και γι' αυτόν τον λόγο ζήτησε συγκεκριμένες τεκμηριωμένες επιστημονικά και ρεαλιστικά προτάσεις που θα απαντούν στα ζητούμενα του σήμερα. Προσκαλώ όλες τις παρατάξεις να καταθέσουν σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, και θα αναγνωστούν μία προς μία στη φάση που βρισκόμασταν, όχι που βρισκόμασταν πριν 15 χρόνια, που βρισκόμασταν σήμερα. Εδώ το Περιφερειακό Συμβούλιο θα ακούσω με μεγάλη προσοχή και θα μάλιστα αυτά θα είναι και ανακοινώσιμα σε δημόσια διαδικασία ποιες είναι οι προτάσεις διαχείρισης των στερεών αποβλήτων για από αύριο μέχρι όσο. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλες αυτές τις απόψεις τις οποίες θα σεβαστούμε τουλάχιστον στο να τις μελετήσουμε. Να μας τις καταθέσετε σε 10 μέρες στο Γραφείο Προέδρου, μέχρι 10 μέρες, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι παραταξιακές σκέψεις καταρχήν και προφανώς όταν θα έρθει εδώ άμεσα, και αυτό δεν είναι να κάνουμε ένα κατεπήγον, είναι 1 και 2 συμβούλια τα οποία μπορεί να κάνουν και παράταση. Να είναι συνεχιζόμενα δηλαδή. Δεν είναι μια διαδικασία η οποία τελειώνει σε μία ώρα ούτε σε μισή. Τέλος, ο Γιάννης Γουρός προτείνει ότι των προτάσεων του θα έπρεπε να προηγηθεί ακριβής ενημέρωση από τον ΕΔΣΝΑ τόσο για τον προσεχή διαγωνισμό όσο και για τον προγραμματισμό και τις δυνατότητες που έχει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι οι αλλοδαποί που σήμερα βρισκόντουσαν στα κτίρια υπό εκένωση μεταφέρθηκαν σε δομή φιλοξενίας στην Κόρινθο. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Να έχετε ένα καλό βράδυ όλοι σας.